Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι οι κυστικοί όγκοι και οι νεκρώσεις. Όταν λέμε κυστικοί χώροι, εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Ότι κυστικοί χώροι δεν υπάρχουν σε κανένα απολύτως νεόπλασμα πλην του τερατώματος. Στο τεράτωμα υπάρχουν αληθείς κυστικοί χώροι. Με επιθήλιο. Αντίθετα, νεκρώσεις υπάρχουν παντού. Και μολονότι στο σεμίναμα λένε ότι το σεμίναμα δεν κάνει νεκρώσεις, μπορούμε να δούμε εκτεταμένες νεκρώσεις σε ορισμένα σεμινώματα. Γι' αυτό και αληθείς κύστες οδηγούν στο τεράτωμα, νεκρωτικοί χώροι δεν οδηγούν πουθενά. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τίποτε. Δέστε μια βλάβη που είναι ένα σεμίνωμα με μικροληθίαση, δέστε τον τεράστιο νεκρωτικός χώρος, φαίνεται και με υψηλό σήμα στην ΤΑΒ2, δέστε το νεόπλασμα εδώ με χαμηλό σήμα και δέστε τις νεκρώσεις με υψηλό σήμα. Έτσι, σεμίνωμα. Ένα άλλο κριτήριο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι η σχέση της ηλικίας με την βλάβη. Δηλαδή, παιδική ηλικία. Πρέπει να σκεφτόμαστε να έχουμε τον κοινό νου. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί όγκοι στην παιδική ηλικία? Τεράτωμα, όγκος, απολιγητικό ασκό. Και μάλιστα κάτω από τα 2 χρόνια τα περισσότερα παιδιά έχουν όγκο απολιγητικό ασκό. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα της νεοπλασίας είναι στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία. Σπερματικό σεμίνωμα. Ποια είναι μεγαλύτερες ηλικίες? Φτάνει τα 50. Λέμφωμα, κοκκιταρικός όγκος, έχει 2 πικ. Ένα στην νεαρά ηλικία, ένα στους ενήλικες. Έτσι λοιπόν, μπορεί κάποιος να προσδιοριστεί προς τη βλάβη και να αναζητήσει εκ των υστέρων στοιχεία χαρακτηρισμού της βλάβης. Μια βλάβη, πλούσια αγκίωση, δέστε ξεχωρίζει εδώ, σαν νεαρό παιδί, έτσι, με 3 χρονών, ο όγκος έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος, δέστε τη σκληρότητα εδώ της βλάβης, τη βάλαμε στην ελαστογραφία, δέστε τη σκληρότητα της βλάβης, με μπλε, μπορεί να αλλάξει, είπαμε, την κλίμακα, εδώ έχουμε αλλάξει την κλίμακα, το μπλε είναι το σκληρό. Έτσι, μπορεί να αλλάξει ό,τι θέλεις να κάνεις με την ελαστογραφία, να παίζεις με τα χρώματα. Και βλέπετε πόσο σκληρός είναι αυτός ο ιστός, έτσι, πόσο μπλε είναι αυτός ο ιστός. Και η ιστολογική, βλέπετε τον όγκο από το λεγκυθικό ασκό, παιδική ηλικία, ένα άλλο περιστατικό με λέμφωμα, δέστε το λέμφωμα, συγγνώμη, δέστε το λέμφωμα, με πλούσια αγκίωση στον όζο μέσα και οι 2 όρχες, και ο δεξιός και ο αριστερός, πάνω είναι ο ένας, κάτω είναι ο άλλος. Δέστε εδώ όλη η περιοχή πάση, εδώ βλέπετε πάση κατά όζος, αλλά δέστε την πλούσια αγκίωση που έχει το λέμφωμα.